Σπουδίας. Φίλε πρέσβη και διαπραγματευτή Αντρέα Μαυρογιάννη, φίλε δήμαρχε της Κερίνιας, φίλοι και φίλες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκα την πρόταση από τους διοργανωτές να τεθεί υπό την αιγίδα μου ως δήμαρχος Αγκλαντζιάς η πρώτη προσωπική εκδήλωση του Πόλη Κυριάκου στην ιδιαίτερη του πατρίδα, ύστερα από 34 χρόνια δημιουργικής παρουσίας στη Διασπορά. Η επιλογή, η πρώτη αυτή εκδήλωση, να πραγματοποιηθεί εδώ στο πολιτιστικό κέντρο του ημικατεχόμενου Δήμου Αγκλαντζιάς στο Σκαλί, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο μας, αφού το σημαντικό αυτό έργο του Στιχουργού, το οποίο καταπιάνεται με την ιδιαίτερη του πατρίδα, την Κύπρο, πραγματοποιείται σε ένα χώρο όπου ατενίζει το σκλαβωμένο πενταδάχτυλο, τη Μεσαωρία έως την Καρπασία. Έχει απέναντι του το σύμβολο της ντροπής στο στήθος της σκλαβωμένης μας Κερίνιας, κάτι το οποίο συνδέει και συνταυτίζεται με τα συναισθήματα και το έργο του συνθέτη για την πολύπαθη πατρίδα μας. Ως γνήσιος Έλληνας Κύπριος της Διασποράς, ο οποίος όλα αυτά τα 34 χρόνια, χωρίς να ζητήσει οτιδήποτε ο ίδιος προσωπικά, αθόρυβα εργαζόταν ώστε να ακούγεται η φωνή της ιδιαίτερης του πατρίδα σε όλη την Αμερική, να ενδυναμώνεται η ομογένεια, ώστε να παραμένει άσβεστη η φλόγα της δικαίωσης και να βρίσκεται πανταχού η Κερίνια, η αμόχωστο συμμόρφου μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα. Όσα δυνατούν να πετύχουν οι πολιτικοί, τα πετυχαίνει με το έργο και τη δράση του ο Πόλης Κυριάκου. Με καταγωγή το χωριό Λαζανιά, δίπλα από την Ιερή Μονή του Μαχαιρά και ύστερα από τις σπουδές του στην Ελλάδα, ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Communication Design. Εκεί έμελε να μείνει όλα αυτά τα χρόνια, αποτελώντας ένας από τους πιο σημαντικούς πρεσβευτές της Κύπρου στην Αμερική. Ανήσυχο άτομο, συμμετείχε δραστήρια στις ομογενειακές οργανώσεις και σωματεία ή συνδέσμους που είχαν να κάνουν με την ιδιαίτερη πατρίδα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε διαπιστώσει ότι η μικρή μας πατρίδα έχει αξιόλογους ανθρώπους και ποιότητα στον χώρο των τεχνών και των γραμμάτων, οι οποίοι μέσα από την πολιτιστική προσφορά τους σωρακίζουν την κοινωνία, δημιουργούν το αναγκαίο υπόβαθρο, ώστε αυτός ο λαός και η Κύπρος όχι μόνο να σταθούν, αλλά και να βγουν νικητές. Μεγάλος αριθμός κορυφαίων και αξιόλογων δημιουργών βρίσκεται στη Διασπορά, με πολυσήμαντο πολιτιστικό και εθνικό έργο. Ο Πόλης Κυριάκου είναι ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς, διότι πέρα από την ποιότητα της δουλειάς του, έχει καταστεί ένας ακούραστος πρέσβης της Κύπρου με το πιο ισχυρό όπλο στο χέρι του, τον πολιτισμό. Αφού εργάστηκε σε εφημερίδες και ραδιόφωνα της Ομογένειας ως καλλιτεχνικός διευθυντής, τα τελευταία χρόνια δημιούργησε το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Ορφέας, Ίδρυμα για την Ελληνική Μουσική και Τέχνη, το οποίο στόχο έχει να προβάλλει τον πολιτισμό της Ελλάδας και της Κύπρου. Μπορεί ως άνθρωπος να είναι χαμηλών τόνων, αθόρυβος όπως σας αναφέρεται κάπου, όμως το έργο του είναι τεράστιο. Πέραν των 90 τραγουδιών του έχουν δισκογραφηθεί και ακουστεί σε Κύπρο, Ελλάδα και εξωτερικό. Πόσο πετυχεμένος είναι ο στιχουργός, ο καλλιτέχνης Πόλης Κυριάκου, φαίνεται από την πλειάδα γνωστών δημοφιλών ερμηνευτών και μουσικών που συνεργάστηκαν μαζί του και απόψε είναι εδώ μαζί μας να τον τιμήσουν. Είναι πολύ συγκινητικό, αλλά ταυτόχρονα τιμητικό, άνθρωποι οι οποίοι υιοθέτησαν το έργο του να ταξιδέψουν εδώ στην Κύπρο, την ιδιαίτερη του πατρίδα, για να παρουσιάσουν τον Πόλη Κυριάκου. Αθόρυβος ο ίδιος ως άνθρωπος, αλλά το έργο του φωνάζει και προκαλεί μεγάλο καλλιτεχνικό και πατριωτικό θόρυβο. Με τη σημερινή εκδήλωση πιστεύουμε ότι η δουλειά του Πόλη Κυριάκου τώρα αρχίζει να κορυφώνεται και ενδυναμώνεται ο ίδιος, ώστε να συνεχίσει να δημιουργεί και να ταξιδεύει την Κύπρο στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Αμερική. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου σε όσους ανέλαβαν την πρωτοβουλία να διοργανώσουν αυτή την όμορφη καλλιτεχνική εκδήλωση προς τιμή του Πόλη Κυριάκου, ώστε οι ήχοι του να φτάσουν ακόμα πιο κοντά στην Κερίνια και να επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξεχνούν όσα χρόνια και αν περάσουν. Να ευχαριστήσω για την τιμή που μου έγινε να χαιρετήσω την εκδήλωση και να γνωρίσω από κοντά τον δημιουργό και άνθρωπο Πόλη Κυριάκου. Ευχαριστώ, καλές επιτυχίες.